στον κύριο Δήμαρχο γιατί με επέλεξε, ζήτησε από μένα και από τα μέλη της Επιτροπής που απαρτίζεται από καθηγητές φυσικής αγωγής και από την κυρία Άστη Μαυρέα και τον πρόεδρο του Αθλητικού Φορέα να βοηθήσουμε στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Είναι γεγονός ότι η εμπειρία μάλλον που έχω από τις προηγούμενες διοργανώσεις του 2004 και του 1996 και του 1976 λέει ότι ο κόσμος της πόλης, οι πολίτες θα βγουν στην πλατεία για να υποδεχθούν την Ολυμπιακή Φλόγα. Πολλά κανάλια από όλο τον κόσμο, εκατοντάδες κανάλια θα προβάλλουν την εκδήλωσή μας επειδή είναι η πρώτη διανυκτέρευση της Ολυμπιακής Φλόγας μετά την αφή στην Ολυμπία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε η Επιτροπή με πραγματικά αέναες προσπάθειες και συνεχείς συνεδριάσεις να δώσει να πετύχει αυτή η εκδήλωση και να προβληθεί η πόλη μας παντού. Ως μέλος της Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Άστρη Μαυρέα και τον κύριο Λάκη τον Πανταζόπλο, τον συνάδελφο, τον κύριο Αλιδιώτη και βέβαια τον πρόεδρο γιατί δεν έλειψαν σε καμία από τα meeting που είχαμε για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι οτιδήποτε να γίνει, οποιοδήποτε κίνδυνος και να υπάρχει από το θέμα του κορονοϊού, η πλατεία της πόλης μας θα γεμίσει πραγματικά κόσμο για να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα.